Δέσμοι ενός απίστευτου αλαλούμ ανάμεσα στην εφορία αρχαιοτήτων και το Υπουργείο Πολιτισμού, δηλώνουν οι συμβασιούχοι αρχαιολόγοι που απασχολούνται στην περιοχή όπου εξελίσσονται οι εργασίες για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Εδώ και μήνες βρίσκονται σε συνεχή καθυστέρηση πληρωμής. Και εδώ μας προεδιάζει ουσιαστικά η κυβέρνηση, γιατί την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Υπουργείο Μεταφορών, ότι θέλουν τζάμπα εργάτες. Έχουν σκίαστρα, δεν έχουν στέγαστρα, κάπου να μπουν, να προστατευτούν από τις καιρικές συνθήκες. Δεν έχουν τουαλέτες. Οι συνθήκες είναι απαράδεκτες. Απαράδεκτες. Έφτασε στο χτένι τις τελευταίες ημέρες. 60 εργαζόμενοι αναγκάζονται καθημερινά να διανύουν 80 χιλιόμετρα για να πάνε στο Καστέλι και να επιστρέψουν στα σπίτια τους όταν σχολάσουν. Για να πληρώσουν τη βενζίνη, δανείζονται, καθώς εδώ και μήνες δεν έχουν εισπράξει ούτε ευρώ. Διαρκώς τελούν υποκαθυστέρηση πληρωμών των δεδουλευμένων τους. Έτσι, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για εργαζόμενους οι οποίοι καθημερινά καλύπτουν μια απόσταση 80 χιλιόμετρων τουλάχιστον πηγενέλα, χωρίς να τους καλύπτονται αυτά τα έξοδα. Ούτε τα έξοδα σε μια εργατική οικογένεια μπορούν να περιμένουν, ούτε μπορεί να κάνει κάποιος υπομονή. Και δεν ζητάμε δανεικά. Ζητάμε να πληρωνόμαστε την ώρα μας. Πόσοι εργαζόμενοι? Μιλάμε τώρα για περίπου 60 συμβασιούχους εργαζόμενους που είναι απλήρωτοι το Φλεβάρι και το Μάρτι, δηλαδή πως θα κάνουν και Πάσχα. Το Σωματείο Οικοδόμων Ηρακλείου προκήρυξε σήμερα στάση εργασίας και μαζί με τους συμβασιούχους αρχαιολόγους διαδήλωσε έξω από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, διεκδικώντας τα αυτονόητα, καταγγέλλοντας μάλιστα και αυταρχικές πρακτικές ως αντίπεινα στη διαμαρτυρία. Και η ίδια η εφορία αρχαιοτήτων και το Υπουργείο Πολιτισμού να μην αναγνωρίζει καμία ευθύνη σαν εργοδότης. Όταν δίνει εντολές, ξέρει να δίνει εντολές η εφορία αρχαιοτήτων. Όταν είναι για τις υποχρεώσεις της, για όλα αυτά που σας είπα, για τα μέσα ατομικής προστασίας, για τις πληρωμές, λέει εγώ δεν φταίω. Φταίνε τα άλλα υπουργεία. Στο πλευρό του βρέθηκε και ο βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματο Μανώλη Συντιχάκη, ο οποίο φέρνει άμεσα το θέμα στη Βουλή, ζητώντα εξηγήσει από τη Λίνα Μενδώνη. Και γενικότερα από τότε που ξεκίνησαν να εργάζονται, συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή πάντα να του χρωστάνε 1 με 2 μήνες. Σε κάθε περίπτωση το ΚΚΕ είναι στο πλευρό τους, προφανώς θα έρθει και στη Βουλή, έτσι ώστε ο αρμόδιος Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη στην προκειμένη περίπτωση, να πάρει θέση, καταρχήν να γνωστοποιηθεί και να πάρει θέση έτσι ώστε άμεσα να επιληθεί το πρόβλημά τους. Οι συμβασιούχοι αρχαιολόγοι παρέδωσαν ψηφίσματα διαμαρτυρία στην εκπρόσωπο της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, όσο και στον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη.